Στο επίπεδο του ΝΑΤΟ μεταφέρει την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας η Ελλάδα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τόσο τους συμμάχους όσο και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα έχει γεύμα εργασίας την Τρίτη στο περιθώριο της Συνόδου. Από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη, ξεκαθάρισε πως το αίτημα της Αθήνας προς τους συμμάχους της είναι να τηρήσουν έναντι της Άγκυρας ανάλογη στάση με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συμμαχία δεν μπορεί να στέκεται αδιάφορη. Όταν ένα μέλος της παραβιάζει ανοιχτά το διεθνές δίκαιο και στρέφεται έτσι κατά άλλου μέλους της. Η τακτική των ίσων αποστάσεων αδικεί κατάφορα την πατρίδα μας. Ουδέποτε επιδίωκε, ούτε επιδιώκει την ένταση στην περιοχή μας. Ξέρει όμως να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της με αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Στον απόϊχο της αποχώρησης του Έλληνα Υφυπουργού Περιβάλλοντος από την τελετή εγγενείων στα Ύψαλα του αγωγού ΤΑΝΑΠ σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, στην οποία χαρακτηρίζει την Τουρκία κατεξοχήν παραβάτη του διεθνούς δικαίου στην περιοχή, ενώ στηρίζει και την κίνηση του Δημητρή Οικονόμου. Τη Συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης κατήγγειλε εξάλλου και το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο βρέθηκε την Κυριακή ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκος Δένδιας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σαμέχ Σουκρή, τόνισε μέσω συνέντευξής του στην εφημερίδα Το Βήμα πως τυχόν συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα.